Ξεκινά από την 1η Φεβρουαρίου η έκδοση και θεώρηση των δελτίων κυκλοφορίας ατόμων με ειδικές ανάγκες για το έτος 2021 για όσους δικαιούνται δωρεάν μετακίνηση με το αστικό κτέλ Καβάλας ή και 50% έκπτωση με το υπεραστικό, καθώς εκδόθηκε η διευκρινιστική εγκύκλειος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Η διαδικασία θα διαρκέσει μέχρι τις 31 Οκτωβρίου του 2021. Όσοι επιθυμούν να διεκπεραιώνουν τη θεώρηση της κάρτας τους στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρημνας της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας θα προσέρχονται αφού πρώτα κλείσουν τηλεφωνικά ραντεβού στο 2510-291-367 τις εργάσιμες ώρες και ημέρες. Η διαδικασία έχει ξεκινήσει, έχει βγει και η διευκρινιστική εγκύκλειος η οποία αναφέρει ότι πλέον μπορούν να εκδίδονται καινούργιες κάρτες για την μετακίνηση με τα λεωφορεία αστικά και υπεραστικά. Βέβαια, σε συνεννόηση με τη Διεύθυνση Υγείας και με τον Αντιπεριφερειάρχη, έχουμε καταλήξει στο γεγονός ότι πρέπει να δοθεί προτεραιότητα για τις νέες κάρτες, για την έκδοση δηλαδή των καρτών αυτών των συνανθρώπων μας και συμπολιτών μας, που για πρώτη φορά βγάζουν ή για κάποιο λόγο δεν μπόρεσαν να θεωρήσουν την προηγούμενη φορά το 2019 την κάρτα τους. Άρα να δοθεί προτεραιότητα σε αυτούς τους ανθρώπους. Άλλωστε οι κάρτες που έχουν θεωρηθεί για το 2019 ισχύουν μέχρι τις 31 Οκτωβρίου του 2021. Άρα δεν χρειάζεται να ανησυχεί κανένας. Υπάρχει αυτή η παράταση ούτως ή άλλως. Οι κάρτες λοιπόν ισχύουν. Σε βάθος χρόνου θα τις θεωρήσουμε όλοι. Αυτό το χρονικό διάστημα τουλάχιστον του πρώτου μήνα να δοθεί προτεραιότητα στις νέες κάρτες, στην έκδοση νέων καρτών μετακίνησης και αμέσως μετά θα θεωρηθούν οι υπόλοιπες σε όλα τα ΚΕΠ του Δήμου, της Περιφερειακής Ενότητας και η Διεύθυνση Υγείας μπορεί να εκδίδει νέες κάρτες. Όλα βέβαια αυτά με ραντεβού για την αποφυγή συνωστισμού και την αποφυγή και του πανικού που δεν χρειάζεται, είναι κακός σύμβουλος, άρα όλα θα γίνουν σε βάθος χρόνου. Και το βασικότερο, οι κάρτες ισχύουν μέχρι τις 31 Οκτωβρίου του 2021. Πρόεδρε, να ρωτήσουμε λίγο και για τα δρομολόγια, γιατί έχουμε κάποιες αντιδράσεις από πολίτες, δεν είναι ικανοποιημένοι με τα αστικά. Τι γίνεται με τα μέλη σας, έχουν εκφράσει παράπονα? Ναι, είμαστε μέσα στην κοινωνία. Τα παράπονα που εκφράζονται σαφώς αγγίζουν και τα μέλη μας, αγγίζουν όλους αυτούς τους συμπολίτες μας που μετακινούνται με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Εννοείται ότι τα δρομολόγια είναι λίγα. Πολλές φορές μας παραπονιούνται ότι και τα λεωφορεία είναι γεμάτα. Αλλά κατανοητό και αυτό σε μια περίοδο κρίσης. Οι επιχειρήσεις πρέπει να είναι κερδοφόρες, τουλάχιστον να μην είναι ζημιογόνες. Άρα πρέπει όλο αυτό να συγκεραστεί, να συνυπάρξουν, να μπορέσουν και τα δρομολόγια να είναι όσο το δυνατόν συχνότερα, στο μέτρο του δυνατού και να εξυπηρετείται και ο πολίτης. Βέβαια αυτό είναι μια λεπτή ισορροπία της συγκεκριμένης επιχείρησης, ούτως ώστε να μην είναι ζημιογόνα στα δρομολόγια της. Κατανοητό είναι όλο αυτό, αλλά ζούμε σε ιδιαίτερες συνθήκες και καλούμαστε να προσαρμοστούμε σε αυτές και όσο το δυνατόν να κάνουμε υπομονή μέχρι να δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση αυτή και να το μπορέσουμε να έρθουμε στην καθημερινότητά μας.